δεν με έχω δει ποτέ για να ξέρω. Και στον καθρέφτη δηλαδή να με δω, το δεξί μου αριστερό, το αριστερό είναι δεξί, οπότε δεν με γνώριζε τη μάνα μου. Οπότε λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εγώ δεν ξέρω ποιος είμαι. Την προσωπικότητά μας τη διαμορφώνουν, να ξέρετε, οτιδήποτε ποιητικό ασχολούμαστε. Οτιδήποτε δηλαδή αφιερωνόμαστε με όλη μας την ύπαρξη σε αυτό. Εγώ ερωτεύτηκα στη ζωή μου τρία πράγματα. Ερωτεύτηκα την επιστήμη και το διάβασμα, ερωτεύτηκα τη μουσική και την τέχνη γενικότερα και τις πολεμικές τέχνες. Όλα αυτά αφορούν ένα μέρος της ύπαρξης αλλά και το όλον. Δηλαδή, το διάβασμα, ας πούμε, ότι παίρνεις από πάνω γνώση και πάει παντού. Με τη μουσική και την τέχνη από την καρδιά, με τις πολεμικές τέχνες από το έδαφος, από κάτω δηλαδή, από τη μάνα γη προς τα πάνω. Στην ουσία, δηλαδή, ενεργοποιείται μια άλλη αίσθηση που δεν είναι ούτε όραση, ούτε όσφρηση, ούτε ακοή, λέγεται κινέσθηση. Είναι δηλαδή ο ζωικός τρόπος κατανόησης των πραγμάτων, είναι ο τρόπος που κατανοεί ένα μωρό. Έτσι, οπότε λοιπόν δηλαδή οι πολεμικές τέχνες συμπληρώσαν το πράγμα, είναι μια κατάδυση πάλι στη μήτρα της μάνας γης, είναι μια κατάδυση στη μωρουδιακή ύπαρξη. Το κεφάλαιο Χαΐνιδες, η ζωή μας όλη είναι, δηλαδή θέλω να σας πω ότι είναι μια κοινότητα ανθρώπων. Ξέρετε ότι πιστεύω ότι η κοινωνία είναι αδυσόπιτη και είναι πανάσχημη, διότι στην κοινωνία το μόνο που μπορείς να γίνεις είναι από ένας απρόσωπος καταναλωτής, να γίνεις ένας ονομαστός καταναλωτής, ας πούμε, γεγονότων. Δεν είσαι τίποτα δηλαδή μες στην κοινωνία, ενώ η κοινότητα, ακόμα κι αν είσαι απορριπταίος, είσαι κάποιος. Αν δείτε όλες οι πνευματικές επαναστάσεις, όλες οι καλλιτεχνικές επαναστάσεις, όλες οι κοινωνικές επαναστάσεις, δεν ήταν κοινωνικές, ήταν κοινοτικές. Οπότε λοιπόν, γιατί είχε κοινότητα, είναι και οι Χαΐνιδες. Οι Χαΐνιδες, το μόνο που μπορώ να σας πω για αυτή την κοινότητα είναι ότι είναι μια ανοιχτή κοινότητα, περνούν άνθρωποι από αυτήν, φεύγουν, έρχονται. Όλα τα πρόσωπα είναι ιερά, συμβάλλανε με το μεράκι τους. Είναι μια κοινότητα η οποία έχει ισότητα αμοιβών. Δηλαδή για 31 χρόνια δεν μας απασχολεί δηλαδή η ύλη, αλλά η αισθητική. Δεν συναλλακτήκαμε ποτέ με καμία εξουσία. Και τρίτον, είναι ότι μελετούμε διαρκώς και εξελισσόμαστε σύμφωνα με τις γνώσεις που μπορούμε να απομειώσουμε και να διαχειριστούμε. Η μικρή ελπίδα που ήρθε από τα ξένα γέλασε και μου πες αγαπώ. Μα δεν βρήκα λόγια ταιριασμένα, ένα τραγουδάκι να της πω. Το κομμάτι τώρα της επιστήμης. Ναι. Γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είστε ένας τυχαίος επιστήμονας. Είστε ένας επιστήμονας ο οποίος έχει φτάσει μέχρι το ΣΕΡ. Περιγράψτε μου αυτή την εμπειρία. Περιγράψτε μου όλο αυτό που βιώσατε και αυτήν την κορυφαία, αν θέλετε, ανακάλυψη που ζήσατε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όταν έφυγα στο ΣΕΡΝ, στο μεγαλύτερο κέντρο πυρηνικής έρευνας στον πλανήτη, ήταν η πρώτη φορά που έφυγα από την Κρήτη, γιατί εγώ μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό και δεν είχαμε αυτοκίνητο οι γονείς μου και δεν μπορούσα να πας πολύ έξω από το χωριό. Είναι η πρώτη φορά, είχε πολύ πλάκα, γιατί είδα πρώτη φορά τσιλιόμενες σκάρες στην Ελβετία και κάνα μισή ώρα νομίζω θα μου φάνε τα πόδια, κάνα μισή ώρα να ανεβώ τις τσιλιόμενες σκάρες. Εκεί μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί υπήρχαν πολύ αφιερωμένοι άνθρωποι. Όπου υπάρχει αφιέρωση, δηλαδή υπάρχει ποίηση. Ξέρετε, η επιστήμη, δηλαδή άνθρωπος ιδένε ορέγεται, που λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, ότι παίρνει μεγάλη η χαρά να ανακαλύπτει το άγνωστο.
έτσι να εχμηλατεί το άγνωστο, να δίνει από το χάος μια μορφή στον κόσμο. Και αυτό είναι ιερό. Για ιδέστε όλοι τον ακροβάτη που τραμπαλίζεται. Για εσάς τι είναι η οικογένεια, ποια είναι η κοσμοθεωρία σας γύρω από αυτή την έννοια. Παλιότερα υπήρχαν φιλετικές οικογένειες, που ακόμα και στην Κρήτη τώρα υπάρχουν ακόμα, όχι πολλοί. Φιλετικές οικογένειες σημαίνει ότι δεν ήταν μπαμπάς, μαμά, παιδί. Οπότε είχαν και πιο πολύ χρόνο οι γονείς και πιο πολύ χρόνο τα παιδιά. Παίζανε χωρίς επίβλεψη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παιδί να παίζει χωρίς επίβλεψη. Δηλαδή όλα ζουν σε καθεστώς αιχμαλωσίας. Γιατί δεν έχουμε πια φιλετικές οικογένειες. Έχουμε πυρηνικές οικογένειες. Ένα μοντέλο που δοκίμασε ο πλανήτης τα τελευταία 30 χρόνια, φυσικά είναι ατελέσφορο, είναι κλειστοφοβικό, ενεργοβόρο. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα σήμερα ο θεσμός της οικογένειας, αν δεν είναι φιλετική οικογένεια. Γιατί τι μας κάνει καλό, τι λέμε στη φυσική ότι μας κάνει καλό. Στη φυσική λέμε ότι μας κάνει καλό ένας άνθρωπος όταν μας εξοικονομεί ενέργεια. Μην ξεχνάτε ότι η ζωή και η τέχνη είναι δύο πράγματα. Ρυθμός και οικονομία, ολική οικονομία. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε ότι οι άνθρωποι πραγματικοί δικοί μας είναι αυτοί που μας βοηθούν να έχει η ζωή μας ρυθμό και οικονομία ενέργειας. Εσάς ποιος σας έδινε ρυθμό όταν ήσασταν παιδί? Η κοινότητα, Δεσποινής. Η κοινότητα. Η ιερή κοινότητα. Αυτή δίνει ρυθμό. Έτσι. Και η ιερή κοινότητα, δηλαδή ό,τι και αν πέτυχα στη ζωή μου, δεν το πέτυχα μοναχός μου. Να μένεις μόνος, να μένεις μόνος. Η Κρήτη τι είναι για εσάς? Η μάνα μου. Η μάνα μου. Η μάνα μου που είναι σκληρή. Σκληρή η μάνα. Μ' αγαπά, την αγαπώ. Έρχομαι, με διώχνει. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάνω. Θεωρείτε όμως ότι είναι και η ηθάκη σας, δηλαδή ο προορισμός ο οποίος θα καταλήξετε, ο τελικός προορισμός? Εγώ, Δεσποινή Σκουρδαλάκη, δεν ξέρω ούτε που πάω, ούτε ποιος είμαι, ούτε αν έχω καν ηθάκη. Με ενδιαφέρει μόνο να πηγαίνω. Ξέρετε, σε αυτόν τον κόσμο, η μεγαλύτερη βία είναι η αδράνεια, όχι η μη δράση, η αδράνεια. Δηλαδή, άμα δείτε ότι ούτε ένα μόριο στο σύμπαν δεν είναι κίνητο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει άλλη κατάσταση παρά μόνο δυναμική εξέλιξη, θα δείτε ότι πραγματικά οι ηθάκες είναι βάλτη. Γι' αυτό ακριβώς και ο Όμηρος τελειώνει την Οδύσσια όταν φτάνει ο Οδυσσέας και σκοτώνει τους μυστήρες. Γιατί μετά θα άρχισε η παρακμή. Οπότε λοιπόν η ζωή στην Ιθάκη είναι ένας θάνατος. Δηλαδή, Δεσποινής, είναι ωραίο το Τάζ Μαχάλ. Και στο Τάζ Μαχάλ να μείνουν οι Χαΐνιδες, θα πάμε να μείνουν μια βραδιά. Το πρωί, εγώ θα τις ξυπνήσω με πυροφάνη στα πόδια, θα σε πω αρκουδομανόιδες, φύγαμε. Πάμε για άλλα. Πάμε να βρούμε ό,τι μας φέρει τύχη μας, έτσι, προς Θεού. Ταξιδεύετε. Εγώ, Δεσποινής, δεν μ' αρέσει τα ταξίδια, να σου πω την αλήθεια. Δεν μ' αρέσει ούτε να βγαίνω έξω, ούτε να κάνω παρέα με ανθρώπους που μ' αρέσει, ούτε να. Δεν μ' αρέσουν τα ταξίδια, ούτε να βλέπω ανθρώπους, να με παίρνουν τηλέφωνα θέλω, ούτε τίποτα. Τους αγαπώ τους ανθρώπους. Και τους αγαπώ, αλλά όταν μέσα από την ιερή μοναξιά μου φουντώσει η φωτιά της επικοινωνίας, και τότε η έλξη, δηλαδή για να έχουμε έλξη, χρειαζόμαστε απόσταση. Έτσι. Οπότε θέλω να αγκαλιάζω την ιερή μοναξιά μου, άμα έχω κάτι να γλύφω τις πληγές μόνος μου στο σπίτι ή στο βουνό, στους λόφους που εκεί μου αρέσει να ζω, στους λόφους και στα βουνά μου αρέσει να ζω, και τους ανθρώπους όταν πραγματικά μπορώ να ακούσω και μπορώ να πω, μπορούμε να παντρέψουμε δηλαδή τις σκέψεις, τα όνειρά μας, τις ανησυχίες μας, όταν είναι εκρηκτική αυτή η σχέση, τότε μου αρέσει να βρίσκομαι στους ανθρώπους. Κατά τα άλλα, δεν μου αρέσει να αλλάζω τη ζωή μου, ας πούμε. Δεν θέλω να το κάνω. Θέλω να μελετώ. Μ' αρέσει να μελετώ πολύ. Μπορώ να ζήσω χωρίς εμφανίσεις, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εξαφανίσεις. Δεν ανησυχώ. Δεν φοβούμαι κάτι, δηλαδή. Δεν έχω κάτι να χάσω. Τι νομίζετε ότι θα χάσω? Να, το πατελόνι μου δεν έχει τσέπη. Τι έχασα.
Δεν υπάρχει ανησυχία. Εσείς γιατί ανησυχείτε? Για την επόμενη μέρα ενδεχομένως. Άρα λοιπόν αυτό είναι το λάθος σας. Διότι εάν ανησυχείτε την επόμενη μέρα, σημαίνει ότι κλέβετε από το παρόν σας που είναι η μόνη σας αλήθεια. Γιατί το μέλλον είναι αδιόρατο. Πώς μπορείς να κάνεις το Θεό να γελάσει, να του πεις τα μελλοντικά σου σχέδια? Οπότε εγώ πιστεύω ότι το μέλλον είναι στιγμές του παρόντος. Έτσι, σαν το κολλιέ. Εάν στο παρόν σας το ζείτε ειλικρινά με τιμιότητα και έρωτα προς την κίνησή σας και τη στάση σας, τότε και το μέλλον θα υπάρχει το ίδιο. Πρέπει να πω στους ανθρώπους ότι ό,τι ηχογραφήσαμε, ό,τι γράψαμε στη βιβλία και δίσκους, δεν είναι δικά μας. Θέλω να πω ότι ο λαός, ο κόσμος τα γράφει, εμείς τα καταγράφουμε. Έτσι λοιπόν, εν μέσω πανδημίας καταφέραμε και φτιάξαμε ένα βιβλίο που περιέχει 2 CD. Είναι μια ολοκληρωμένη εργασία από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Προτρέπω τους ανθρώπους να την ακούσουν και να στοχαστούν σε αυτή προσεκτικά. Όχι απαραίτητα αγοράζοντάς τη, μπορεί να την δανειστούν ή να την κλέψουν. Ας πούμε, για μένα είναι ακριβώς το ίδιο. Το θέμα είναι σε επαφή με αυτό. Οπότε λοιπόν η εργασία λέγεται «Πόνημα μετανεωτερικής οντολογικής προσέγγισης αποκλινουσών κατηγοριών», κοινώς Βάρδα Φουρνέλο. Έχει 9 έμετρα αμετροεπί τραγουδιηγήματα και μια ταινία τυφλού κινηματογράφου. Η βασική ιδέα είναι ότι γίνεται μια φιλοσοφική εργασία οντολογίας. Έχουμε μερικά πρόσωπα αναφοράς και με αυτά τα πρόσωπα αναφοράς μιλούμε για διάφορα πράγματα. Σημασία έχει πόσοι θα χρησιμοποιήσουν αυτή μια σπίθα από εκεί μέσα για να αλλάξουν λίγο τη ζωή τους.